Τι ήταν το κλειδί για να μπορέσετε να κάνει αυτή τη μεγάλη ανατροπή στο τέλος και να πάρετε την νίκη? Κοιτάξτε, εμείς όλο αυτό το καιρό που είμαι στην ομάδα παλεύουμε με πολλές δυσκολίες και είχαμε πει με τα παιδιά ότι οφείλουμε στον εαυτό μας πάνω απ' όλα να παλέψουμε στο τέλος του αγώνα. Το Παραλίμνη είναι εξαιρετική ομάδα, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής εδώ και ήταν αυτό μεγάλωσε ακόμα το βαθμό της δυσκολίας της προσπάθειάς μας. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι μείναμε ενωμένοι ως το τέλος και συνεχίσαμε να παλεύουμε. Το παιχνίδι κρίθηκε σε μια φάση στο τέλος. Προφανώς θα μπορούσε να το κερδίσει και η άλλη ομάδα. Ήμασταν πιο τυχεροί απόψε. Πώς έχει αλλάξει η ομάδα με την προσθήκη του Χένρι και εν ώψη ειδικά του κρίσιμου παιχνιδιού με τη Ομόνια που ακολουθεί και στο Final Four πλέον απέναντι στην ΑΕΚ, πώς βλέπετε τη συνέχεια για την ομάδα σας? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή χάνοντας τον Άνερ, αλλάξαμε και φυσικά φεύγοντας ο κόουτς Τακενός, ο οποίος παρακολουθώντας τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ. Άλλαξε τελείως και η χημεία της ομάδας και ο τρόπος που έπαιζε. Ο Άλεν είναι ένας διαφορετικός παίκτης, πολύ πιο versatile από τον Χέντριο και είναι ένα κλασικό 4. Και προσπαθούμε με αυτά που μπορεί να μας δώσει να έχουμε μια έξτρα λύση. Πιστεύω προσωπικά ότι η καρδιά της ομάδας είναι οι Κύπριοι παίκτες και το πιστεύω αυτό για όλες τις ομάδες και στην Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι όποια ομάδα έχει κορμό από Έλληνες και στην Κίνα, ξέρω εγώ, ποια ομάδα έχει κορμό από Κινέζους, αυτές οι ομάδες προχωράνε. Εμείς έχουμε μια συνοχή. Ήταν μεγάλη τυχαία για μας ότι χτύπησε ο Ραφαήλ Ελευθερίου. Αλλά με ό,τι έχουμε στα χέρια μας θα πολεμήσουμε για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Κότσι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.